Στον τουριστικό χάρτη της χώρας έχει ήδη κατακτήσει η Λέρος. Οι αφήξεις αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με πέρσι, καθώς το νησί συναρπάζει τους επισκέπτες με την ομορφιά αλλά και την ιστορία του. Λέρος, ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, βρίσκεται στο βυθό της. Ο καταδυτικός τουρισμός συναρπάζει τους Ευρωπαίους τουρίστες που δίνουν νέα πνοή στο νησί. Πέρα από το περιβάλλον, πέρα από την πάρα πολύ καλή ορατότητα, πέρα από την Ποσειδονία η οποία είναι ανεπτυγμένη, έχουμε βρει λιβάδια Ποσειδονίας τα οποία είναι καταπληκτικά, υπάρχουν πάρα πολλά ναυάγια, αποβατικά, αεροπλάνα, πλοία. Γενικότερα αποτυπώνεται και η οχύρωση του νησιού γιατί όλοι οι κόλποι του ήταν κλειστοί. We came here for sailing and you have very good seas to sail here and our captain preferred this place. Atmosphere is fantastic here. Mm-hmm. Going around harbor to harbor and meet nice people and nice places and it's fantastic. Η Λέρος θεωρείται από τους ιδιοκτήτες καφών ιδανικό ορμητήριο για μονοήμερες αποδράσεις στα γύρω μικρά νησιά όπως η Λειψή και το Αγαθονήσι. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μπενίτο Μουσολίνι σχεδίασε να δημιουργήσει εδώ στη Λέρο την ναυτική του βάση. Σήμερα, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, εκατοντάδες κότερα δένουν στη μαρίνα του νησιού, καθώς θεωρείται μία από τις ασφαλέστερες του Αιγαίου. Αυτή τη στιγμή η μαρίνα έχει δυνατότητα, έχει χωρητικότητα 800 καφών, έχει γύρω στις 300 θέσεις θάλασσα και 500 στην ξηρά. Πέρσι ήταν σχεδόν στο 95% της χωρητικότητάς της. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μας πείτε μια κουβέντα για τα παραδοσιακά γλυκά της Λέρου και τα κουλουράκια σας. Είναι τα κουλουράκια με κρασί, μαυροδάφνη και κανέλα που φτιάχνουμε. Είναι εδώ τα τοπικά της μητέρας μου συνταγές που είναι τα αμυγδαλωτά. Τα τηγανιτά που είναι με μέλι καρύδι και αμύγδαλο. Ζεστοί άνθρωποι, πανέμορφες παραλίες, γραφικά λιμάνια, καλό φαγητό, ασφαλείς μαρίνες. Η Λέρος ενδείκνυται για ποιοτικές διακοπές. Σύμφωνα με τους τουριστικούς πράκτορες, η αύξηση των αφίξεων στο νησί ξεπέρασε τις προηγούμενες εβδομάδες το 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Φυσικά βοηθάμε και εμείς και οι ξενοδόχοι και οι τουριστικοί πράκτορες του νησιού με πάρα πολύ καλές προσφορές για τον Έλληνα. Γιατί κάποτε ο Έλληνας τη Λέρο τη βοηθούσε πάρα πολύ. Φέτος τα ελπιδοφόρα μηνύματα για τη Λέρο έρχονται από τους ξένους tour operator, οι οποίοι ανακαλύπτουν τις ομορφιές του νησιού και κλείνουν συμφωνίες με τους ντόπιους επιχειρηματίες. Έχουμε διαμορφώσει τουριστικά πακέτα αυτή την εποχή και μπορούμε να δούμε πακέτα διακοπών τα οποία ξεκινάνε από 30 ευρώ μέχρι 60, 70, 80 ευρώ το καλοκαίρι. Η Λέρος θεωρείται ακόμα παρθένο μέρος καθώς δεν έχει επιβαρυνθεί από το μαζικό τουρισμό. Το πολεμικό μουσείο της βρίσκεται στη μεριά, χτισμένο μέσα σε τούνελ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Φέτος για πρώτη φορά, Τούρκοι ταξιδιωτικοί πράκτορες έκλεισαν σημαντικές συμφωνίες με επιχειρηματίες του νησιού. Εκτός συνόρων τώρα, η κρίση της Συρίας κυριάρχησε στην συνάντηση Ομπάμα και Ερντογάν στην Ουάσιγκτον. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, λέγοντας ότι υπάρχει πάντα ευκαιρία για να βρεθεί μια λύση.